Καλό μεσημέρι, Φίλιππε. Μετρά αντίστροφα ο χρόνος για το debate των υποψηφίων για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Η τηλεμαχία θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ, θα διαρκέσει 2,5 ώρες και θα μεταδοθεί από τη δημόσια τηλεόραση. Μάλιστα. Απομένουν 12 ημέρες για τις εσωκομματικές κάλπες. Επομένως, η σημερινή τηλεμαχία θα δώσει την ευκαιρία στους υποψηφίους να ξεδιπλώσουν τις θέσεις τους. Όλοι οι υποψήφοι είχαν αλλεπάλληλες συσκέψεις με τα επιτελεία τους, χαράσσοντας τη στρατηγική τους. Και οι τόνοι έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν τις τελευταίες ημέρες με εκατέρωθεν εχμές μεταξύ των 6. Το στίχημα για το κόμμα είναι να αναζωογονηθεί το ενδιαφέρον Μάλιστα. στην εσωκομματική διαδικασία μέσα από τη σημερινή τριβή. Να πούμε να οδηγήσει και σε αυξημένη προσέλευση στις κάλπες. Ότι το σημερινό debate θα έχει κάποιες διαφορές από τα debate που έχουμε παρακολουθήσει μέχρι τώρα. Γιατί θα υπάρχουν και κάποιες ενότητες που θα μπορεί κάποιος να ρωτήσει κάποιον άλλον ή να απαντήσει σε κάτι που υπόθηκε για τον ίδιο. Οπότε θα υπάρχει έστω και έμεσα ένας διάλογος μεταξύ τους απευθείας. Θα έχει διαδραστικό χαρακτήρα η τηλεμαχία, γιατί κάθε υποψήφιος θα έχει τη δυνατότητα να παρέμβει ακριβώς στη διάρκεια του debate, να απευθύνει είτε κάποια ερώτηση είτε κάποιο σχόλιο. Αυτή θα είναι η διαφορά με τα υπόλοιπα debate που έχουμε δει μέχρι τώρα. Και μία έτσι σκηνοθετική καινοτομία είναι ότι το κοινό θα μπορεί να βλέπει και τις αντιδράσεις όλων των, όλων των υποψηφίων. Την ώρα που μιλάει κάποιος. Μάλιστα. Θα έχουμε και μία τελική τοποθέτηση 90 δευτερολέπτων από κάθε υποψήφιο και θα δοθεί και η δυνατότητα 6 follow-up ερωτήσεων στους δημοσιογράφους. Μάλιστα. Να πούμε ότι εχθές άναψαν λίγο παραπάνω τα αίματα σε σχέση με όλη την προηγούμενη περίοδο μεταξύ Γερουλάνου Διαμαντοπούλου. Είχαμε μία ψυμαχία γιατί πρότεινε κ. Διαμαντοπούλου, γιατί αν εκλεγώ εγώ να μην είναι πρόεδρος στην κοινωνική ομάδα κ. Γερουλάνος, για να της απαντήσει ο κ. Γερουλάνος σε οξύ, νομίζω τόνο. Ναι, η κυρία Διαμαντοπούλου απάντησε στην κριτική που δέχεται ότι βάζει υποψηφιότητα ενώ δεν βρίσκεται. Δεν είναι βουλευτής. Για να απαντήσει ότι μπορεί να είναι επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας ο κύριος Γερουλάνος, εφόσον εκλεγεί η ίδια πρόεδρος. Ήταν άμεση η απάντηση του Παύλου Γερουλάνου, ο οποίος αντέτεινε πως η εκλογή προέδρου που δεν είναι στη Βουλή αποτελεί συνταγή ήττας. Μάλιστα. Άρα αυτό το θέμα αφορά κυρίως Διαμαντοπούλου και Δούκα, είναι οι μόνοι δύο από τους 6 που δεν είναι βουλευτές. Που είναι εκτός Βουλής. Και να δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Πάντως και τον κύριο Ανδρουλάκη τον είδα χτες σε υψηλούς τόνους να απαντάει στην κριτική που έχει δεχτεί μέχρι τώρα για την θητεία του στην Προεδρία του κόμματος. Θα δούμε τι θα γίνει το βράδυ και πόσο η απόψινή διαδικασία θα επηρεάσει την εκλογική διαδικασία, γιατί 6 Οκτωβρίου είναι η πρώτη κάλπη. Είναι η πρώτη κάλπη. Η πρώτη αναμέτρηση. Νομίζω ότι θα έχουμε από αύριο πλούσιο υλικό για να συζητήσουμε Μάλιστα. για τα μετά. Πάμε τώρα και στο ΣΥΡΙΖΑ, που εχθές είχαμε τη μάχη της αφίσας. Είμαστε και οι δύο εδώ, δήλωσαν Κασελάκης και Πολάκης. Μπορεί να μην έχουμε ακριβώς το κάδρο των υποψηφιότητων, όμως έχουμε, όπως είπες και εσύ, τη μάχη της αφίσας. Είδαμε τον Στέφανο Κασελάκη με την ανάρτησή του αυτή να πυροδοτεί ένα νέο γύρο αντιπαράθεσης με τη φράση «Είμαι εδώ» και με το hashtag «Ο δικός σας ΣΥΡΙΖΑ». Πολλοί σχολίασαν ότι πρόκειται για μια προσωποκεντρική ανάρτηση. Ναι, γιατί στην αφίσα δεν έχει ούτε καν το λογότυπο του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει τίποτα, δεν παραπέμπει σε ΣΥΡΙΖΑ. Εκτός ότι δεν έχει τίποτα. Έτσι. Είναι... Και η απάντηση ήρθε από τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος ανέρτησε, όπως βλέπουμε εδώ, μια δική του φωτογραφία προφίλ σε ανάλογο ύφος και με τη λεζάντα «Και εγώ είμαι εδώ». Ο βουλευτής των Χανίων εξαπέλυσε βολές για απουσία σοβαρού λόγου και μίλησε για την ανάγκη ενός ξεκάθαρου προγραμματικού Μάλιστα. λόγου. Είχαμε και τον κύριο Σπίτζη, ο οποίος ανάρτησε και εκείνος ένα βίντεο με τον τίτλο «Είμαστε εδώ» και τόνισε ότι η Ελλάδα δεν είναι ούτε μαύρη ούτε μοβ, σχολιάζοντας έτσι και την. Ναι, αλλά στο βίντεο αυτό είχε και τον Ανδρέα Παπανδρέου στο βίντεο αυτό, όμως ο κύριος Σπίτζης, έτσι, ναι. Τον Ανδρέα Παπανδρέου, πολύ σωστά. Και εντός των προσεχών ημερών αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του και ο Σωκράτης Φάμελος, πιθανότατα την Πέμπτη. Στις συνεννοήσεις που γίνονται τις τελευταίες ημέρες, ο κύριος Φάμελος φαίνεται να έχει ζητήσει να έχει ενιαία στήριξη στο πρόσωπό του προτού προχωρήσει στις ανακοινώσεις. Ο ίδιος άσκησε κριτική στον κύριο Κασελάκη πάντως θες και τόνισε ότι είναι πολύ νωρίς για να πει τι θα πράξει ο ίδιος. Μάλιστα. Αλεξία, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι.